Πιστεύω, ρε Μανώλη, ότι είσαι φοβερός τοπιός, γιατί παίζεις έτσι όπως μιλάς. Δηλαδή είσαι ο αυτός σου. Δηλαδή παίζεις απόλυτα φυσιολογικά. Και αυτό νομίζω ότι είναι σπουδαιότητα ενός τοπιού. Είσαι πολύ φυσιολογικός. Σαν πραγματικά να είσαι ο γειτονάς, όχι σαν να είσαι τοπιός που βλέπω στην τηλεόραση. Εντάξει, ναι, εξαρτάται και από το ρόλο που παίζεις. Ναι, γιατί εδώ παίρνουμε μέσα σε ένα σπίτι ουσιαστικά. Ναι, παίρνουμε σε ένα σπίτι. Περίεργες οι συνθήκες που ζουν. Δηλαδή, οι οικογένειες, η μία ελληνική εναλλακτική ψυχοθεραπεύτρια, δεν ξέρω εγώ τι δουλειά κάνει, λεκάκι. Εσύ είσαι Κουρέας, Τούρκος, με παιδιά από διαφορετικούς γάμους. Διαφορετικές οι συνθήκες, αλλά είστε οικογένεια. Δηλαδή, παίρνουμε μέσα σε ένα σπίτι. Δεν είναι τραβηγμένα ή τραβηγμένοι ρόλοι. Προσπαθούμε να πείσουμε τα παιδιά μας ότι εντάξει, είναι και λίγο ακραίο και αυτό που κάνουμε εμείς, είναι λίγο εγωιστικό. Δηλαδή, πραγματικά αγαπιόμαστε, αλλά αυτά τι φταίνε τα έρμα. Αλλά εντάξει, δεν είναι τα πάντα στη ζωή το εύκολα. Η αγάπη, ρε παιδί μου, μπορεί να ενώσει τη διαφορετικότητα των ανθρώπων. Γιατί τώρα μιλάμε ότι διαφορετικές νοοτροπίες, ας πούμε, τα παιδιά από την Τουρκία και τα παιδιά από την Ελλάδα. Εντελώς. Και η θρησκεία είναι διαφορετική, οπότε έχουν διαφορετικά ήθη και έθιμα. Ναι, ναι, δεν υπάρχει άλλο δρόμο. Δηλαδή, και αυτό μου άρεσε στη σειρά. Ναι. Και αν χρειάζεται να πούμε και ένας ερωτισμός μεταξύ μας να βγει, αυτό δεν είναι ένας ερωτισμός μόνο για να καταναλωθεί αυτός ο ερωτισμός. Έχει προχωράει κάπου παραπέρα, δηλαδή στο πώς αγαπιόνται δύο άνθρωποι πιο βαθιά και στο πώς τολμάνε να κάνουν κάτι παραπέρα, είναι πιο τολμηροί. Και βάζουν και τα παιδιά τους να αποφασίσουν να συμβιώσουν, ας πούμε. Τον άνθρωπο που είναι τουρκικής καταγωγής, έχεις ψάξει ποια είναι η νοοτροπία των Τούρκων, ας πούμε, για να μπει στο ρόλο ή όχι? Όχι τόσο πολύ, αν και δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ διαφορετική από εμάς. Ο λαός δηλαδή ίδιος, άνθρωπος, νομίζω, ναι, και έτσι κι αλλιώς αυτός ο ήρωας είναι ένας ήρωας που μένει πολλά χρόνια, γύρω στα 20 χρόνια στην Ελλάδα, υποτίθεται. Οπότε και είναι ένας άνθρωπος από αυτούς που, ξέρεις, τα δύο χρόνια δεν καταλαβαίνεις ότι είναι ξένος, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, έχουμε συναντήσει πολλούς τέτοιους ανθρώπους. Και άλλους που είναι 30 χρόνια και ακόμα δεν μπορούν να μιλήσουν καλά τη γλώσσα. Είναι θέμα νοοτροπίας. Αυτός είναι πολύ πιο ανοιχτός στο να προσαρμοστεί στο περιβάλλον που έχει αποφασίσει ότι θα ζει. Είναι πιο συνειδητός, δηλαδή, για αυτό που κάνει. Εσύ...